να πει ο Τερίς που είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ωραία, πάμε. Πρόσφατα είχαμε παρουσιάσει το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλο το Δήμο. Είναι ένα πρόγραμμα πλούσιο, με πολύ μεγάλη ποικιλία, πολλές δραστηριότητες, πολλές εκδηλώσεις, τόσο εκδηλώσεις που κάνει ο ίδιος ο Παπαδάκη, όσο επίσης και εκδηλώσεις που κάνει τα σωματεία. Το πρόγραμμα μας φέτος έχει μοιραστεί στα πολιτιστικά, στα θετικά, που θα σε ενημερώσει και ο κ. Τσένος, αλλά επίσης έχουμε εντάξει και εκδηλώσεις που κάνουν σωματεία φορείς, για τα οποία στο σύνολό τους παρουσιάζουν ένα πολύ πλούσιο και επικύλο πρόγραμμα για όλα τα γούστα και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας αυτό το καλοκαίρι, αλλά και μέχρι το χειμώνα, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν, να συμμετάσχουν, να μετέχουν σε πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες είναι και υψηλού επίπεδου. Βέβαια, πολλά εξ αυτών γίνονται με ίδια μέσα, με ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε πάρα πολύ, για τους οποίους ευχαριστώ, με εθελοντές, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τη σημερινή περίοδο. Στη Νεάπολη είναι γνωστό ότι ο 15ος κατέχει μια ιδιαίτερη θέση. Είναι η κορύφωση, θα έλεγα, των εκδηλώσεων, είναι η κορύφωση του έτους. Έχουμε πολλούς συμπολίτες οι οποίοι έρχονται για διακοπές, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, αλλά επίσης αποτελεί ένα κέντρο θρησκευτικής λατρείας το 15 Αύγουστο και έχει την ιδιαίτερη αξία του όχι μόνο για την Νεάπολη, αλλά για όλο το Μεραπέλο και για όλη την Κρήτη. Έτσι προσπαθήσαμε να εντάξουμε αρκετές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, για να μπορέσουν και οι συμπολίτες που έρχονται εδώ, πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι, να δουν εκδηλώσεις, να δουν εκθέσεις, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και παράλληλα βεβαίως να έχουν δυνατότητα να επισκεφτούν την Νεάπολη, η οποία έχει ιδιαίτερα καλό κλίμα αυτό το διάστημα, εξαιρετικά μαγαζιά τα οποία μπορούν να επισκεφτούν και έτσι να έχουν ένα υπέροχο βράδυ, μια θαυμάσια παρουσία που να μπορέσει να βοηθήσει και τους επισκέπτες να δουν κάπως διαφορετικά πράγματα από το παραγωγικό μέτωπο, αλλά και η ίδια Νεάπολη να δείξει ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτή την περίοδο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα πει η κυρία Κωστάκη μερικά πράγματα για το θέμα των πολιτιστικών γενικά εκδηλώσεων, η κυρία Σεργάκη για το θέμα τα εικαστικά, όσον αφορά για το θέμα της Νεάπολης και βεβαίως ο κύριος Ξένος για το θέμα των αθλητικών εκδηλώσεων και ο κύριος Μαρής που είναι και η ψυχή αυτής του συντονισμού εδώ στην περιοχή ως αρμόδιος αντιλήμματος, θα μας πει μερικά πράγματα για τις ιδιαίτερες εκδηλώσεις που βάζουμε στην Νεάπολη και ιδιαίτερα η κορύφωση τα δύο βράδια του 15ου και κυρίως για τους χορηγούς οι οποίοι μας βοήθησαν, έδωσαν αρκετά πράγματα και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, ώστε να λαμπρύνουμε τις μέρες αυτές με ιδιαίτερες εκδηλώσεις οι οποίες είναι προσιτές και σε όλο τον κόσμο. Καλό τους συμπολίτες μου από όλο το Μεραπέλο να επισκεφτούν την Νεάπολη. Καλό επίσης τους κριτικούς να δουν μια επίσκεψή τους αυτό το διάστημα στην περιοχή της Νεάπολης και νομίζω ότι έχουν να δουν πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Αποστολή. Ευχαριστώ. Είναι γνωστό ότι είναι καταγεγραμμένο στη συνείδηση των κατοίκων όλου του Μεραπέλου ότι η Νεάπολη είναι ο χώρος του πολιτισμού και ο χώρος των γραμμάτων, των τεχνών κτλ. Θεωρούμε λοιπόν στον πολιτιστικό οργανισμό ότι οφείλουμε και πρέπει να συμβάλλουμε στην διατήρηση αυτού του κλίματος και γι' αυτό το λόγο οργανώσαμε για όλο το επόμενο διάστημα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, πνευματικές, πολιτιστικές, που είναι και δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι μία από αυτές τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εδώ κοσμεί το εξώφυλλο του προγράμματος του Παουδάν. Σημαντικές εκδηλώσεις πνευματικές όπως είναι στις 28 του μήνα το αφιέρωμα στον Νικηφόρο Βρετάκο, όπως είναι το αφιέρωμα στον Ερωτόκριτο σε ένα εξαιρετικό χώρο της Νεάπολης που είναι το μοναστήρι Φραρών, και επίσης διάφορες άλλες εκδηλώσεις, εικαστικές και αθλητικές κτλ.
θεωρούμε ότι η Νεάπολη οφείλει και πρέπει να διατηρήσει το χαρακτήρα της, το χαρακτήρα της ποιότητας, το χαρακτήρα της υψηλής κουλτούρας και θεωρούμε επίσης ότι οι πολίτες μας είναι πολίτες πραγματικά με τη σημασία της, της λέξης και συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες πάρα πολλά χρόνια, το ελπίζουμε και το πιστεύουμε και φέτος, ούτως ώστε να δώσουν αυτό το ξεχωριστό χαρακτήρα που έχει αυτή η πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους του πολιτιστικού οργανισμού τα μέλη της τοπικής κοινότητας και τον Αντιδήμαρχο, διότι βοηθούν και συμπαραστέκονται και συνδράμουν με όλες τις δυνάμεις τους στο έργο του πολιτιστικού οργανισμού. Κύριε Σεργάκη, μέλος του ΔΕΤΑ Σύμβουλου του ΠΑΟΔΑ. Κυρία ο κύριος Τουρμαρίς και μετά μου είχε πει από την ελληνική κοινότητα. Δεν την ξεχάσω έτσι. Να μην έχω κρίνεις μετά. Όχι, καμία εγώ. Ναι, κύριε Σεργάκη. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης αυτό το καλοκαίρι είναι στοχευμένες προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Νεάπολης και του δυναμικού το οποίο έχει και το οποίο κάνουμε μία προσπάθεια να αναδείξουμε αξιοποιώντας το. Έχουμε λοιπόν φέτο εκδηλώσεις που έχουν σχέση και κυρίως με τα εικαστικά που έχω ασχοληθεί περισσότερο, εκδηλώσεις που αφορούν την ανάδειξη αυτού του καλλιτεχνικού δυναμικού. Η σπουδαιότερη από αυτές τις εκδηλώσεις είναι η ομαδική έκθεση των νεαπολιτών καλλιτεχνών, 8 εικαστικών, που θα γίνει στις 11 του Αυγούστου και θα είναι μέχρι τις 26 Αυγούστου, που συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν διακριθεί στον πανελλαδικά στο χώρο τους. Θέλοντας να δώσουμε μία έμφαση σε αυτό το γεγονός, χρησιμοποίησαμε και στο εξώφυλλο του προγράμματος ένα πίνακα, μία ελαιογραφία που ανήκει σε έναν όχι γνωστό ζωγράφο, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω αν θα την φαίνεται. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί έχει γίνει το 1931, είναι σε μία ναΐφ, ας πούμε, απόδοση της Νεάπολης, αλλά πάρα πολύ λεπτομεριακή. Φαίνονται όλα τα βασικά σημεία της Νεάπολης που ακόμα και σήμερα έχουν αυτή τη διάταξη. Και επιπλέον είναι αρκετά ψηλού, ας πούμε, καλλιτεχνικού επίπεδου. Ένα πολύ σημαντικό επίσης γεγονός που γύρω από αυτό επικεντρώνεται και πρέπει να το πούμε είναι το Πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Το Πανηγύρι του 15 Αύγουστου προσελκύει πολύ κόσμο εξαιτίας βασικά της Μεγάλης Παναγίας. Πλαισιώνεται όμως και από διάφορες άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα κρατήσουν τον κόσμο που θα έρθει για το Πανηγύρι. Σας ευχαριστώ. Από την πλευρά των αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις που ακούσατε μέχρι τώρα και που θα ακούσετε από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, θα πρέπει να, εκτός της παραδοσιακές εκδηλώσεις που γίνεται την παραμονή και την ημέρα του 15 Αύγουστου και εννοούμε την παραμονή των δρόμων, τον παραδοσιακό δρόμο του Τιμίου Σταυρού, όπως λέμε την κατάφαση από το ύψωμα του Τιμίου Σταυρού και την ημέρα της Παναγίας στις 15 Αυγούστου που θα γίνει πάλι ο παραδοσιακός δρόμος, τον οποίο θέλουμε να καθιερώσουμε και να μπει σε ένα καλεντάρι της Ομοσπονδίας πλέον του αθλητισμού. Θα δούμε το ΣΕΓΑΣΙ σε ποιο από όλα τα καλεντάρια θα μπορέσει να μπει. Πέρυσι κάναμε μια προσπάθεια, φέτος θα γίνει μια πιο στοχευμένη και αυτές τις μέρες είναι μια προσπάθεια από εμάς και από τους ανθρώπους του αθλητικού ομίλου
το λαστείο τον κύριο Ραφαϊλάκη και τους υπόλοιπους προπονητές να προωθηθεί λίγο αυτός ο δρόμος, να γίνει λαϊκός ανώμαλος, δηλαδή να μπορεί να συμμετέχουν ο κάθε άνθρωπος που θέλει να συμμετέχει, να είναι για όλο το κοινό, αλλά να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και κάποιους επώνυμους, οι οποίοι θα μπορέσουν να αναδείξουν λίγο το συγκεκριμένο δρόμο και να τον καταφέρουμε να τον εντάξουμε σε αυτό το καλοντάρι που σας είπα πριν. Παραδοσιακά λοιπόν εκείνη την ημέρα γίνεται ο συγκεκριμένος δρόμος με ώρα έναρξης 7 η ώρα όπως συνηθίζεται. Πριν από το συγκεκριμένο, από την έναρξη συγκεκριμένο από το χώρο της πλατείας όπου θα γίνουν διάφορα δρόμενα για τους μικρότερους φίλους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν λόγω της μεγάλης απόστασης συγκεκριμένης διαδρομής, θα γίνει ένας μικρότερος δρόμος εδώ μέσα στην πόλη της Νεάπολης. Έτσι θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τα παιδιά και τους γονείς τους στην πλατεία από νωρίς και μιλάμε για τις 6 και 6,5 ώρα. Όσα παιδιά λοιπόν ενδιαφέρονται να τρέξουν θα μπορέσουν να τρέξουν σε αυτόν τον δρόμο. Όσα παιδιά ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ποδηλατοδρομία που και αυτή είναι προγραμματισμένη, θα μπορέσουν νωρίτερα, θα γίνει εκείνη στις 6 ώρα, να συμμετάσχουν στην ποδηλατοδρομία. Επίσης θα γίνει ένα παλιά, θα αναβιώσει ένα παλιό αθλητικό, να το πω, δρόμενο, το οποίο είναι με τα ποδήλατα και λέγεται ο αγώνας βραδιπορίας, ουσιαστικά ένας αγώνας ισορροπίας, θα προσπαθήσουμε να τον αναβιώσουμε από αυτόν. Γενικά την ημέρα λοιπόν της Παναγίας το απόγευμα θα έχει αρκετό κόσμο στην πλατεία. Θέλουμε να έχει αρκετό κόσμο στην πλατεία, μικρά παιδιά, τους γονείς τους και γενικά τον κόσμο από νωρίς, έτσι ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα ήδη να συμμετέχουν, αλλά να δουν και τους αθλητές που θα συμμετάσχουν στους αγώνες τους υπόλοιπους. Θα ήθελα όμως επίσης να τονίσω ότι και την Κυριακή πριν και την Κυριακή μετά θα γίνουν κάποιες αθλητικές δραστηριότητες όπως είναι ο αγώνας, ο ποδοσφαιρικός αγώνας της γυναικείας ομάδας της ΑΕΝ με τις γυναίκες από την ομάδα Παναγία την Κυριακή 12, την προηγούμενη Κυριακή λοιπόν, και την Κυριακή την επόμενη θα γίνει ο αγώνας των παλεμάχων του ΑΟΑΝ με τους νεοειδηρηθέν, θα πω, δεν έχει ακόμα ιδρυθεί σαν σωματείο, τους παλέμαχους, τέλος πάντων, ποδοσφαιριστές, τους ανθρώπους οι οποίοι παίξαν ποδόσφαιρο παλιότερα εδώ στη Νεάπολη, και ο συγκεκριμένος αγώνας θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Επίσης, την προηγούμενη, την Κυριακή, 12 του μήνα, δηλαδή, θα γίνει και το πρωτάθλημα τάβλη, το οποίο διοργανώνουν παραδοσιακά οι νέοι Νεάπολης, και καλούμε όλο τον κόσμο, όλο το Δήμο να συμμετέχει. Βασικά, αυτό που θέλουμε να προσκαλέσουμε, επειδή βλέπουμε ότι θα έχει συμμετοχή και από άλλα μέρη της Κρήτης, όπως σας είπα στην παραδοσιακά την ημέρα του 15 Αυγούστου και λόγω των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και γενικά το πανηγύριο που θα γίνει εδώ πέρα, να προσκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει, να δει εδώ πέρα τους, να συμμετέχει για να γίνει τους αγώνες, αλλά και να δει αυτό που εμείς προσπαθούμε να διοργανώσουμε και αυτό που θα συμβεί εκείνη την ημέρα εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι το πανηγύρι του 15 Αύγουστο στην Νεάπολη έχει μια μακρόχρονη πορεία. Είναι ένας θεσμός. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε πολλούς επισκέπτες να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη. Και στις μέρες αυτές πάντα γινότανε διάφορες δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις με αποκορύφωμα τις 14-15 Αυγούστου το Λαϊκό Γλέντι. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Το προσπαθήσαμε λίγο νωρίς, το οργανώσαμε, σε συνεργασία με τον Παοδάν και με τους ανθρώπους τους. Είχαμε μια καλή συνεργασία, πάρα πολύ καλή. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με τον Παοδάν και τον πρόεδρό του, τον Δήμαρχο, καταρτίσαν ένα πληρέστατο πρόγραμμα με πάρα πολλές εκδηλώσεις με τεράστιο ενδιαφέρον. Πολλές από αυτές θα γίνουν στη Νεάπολη. Και έτσι πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα έχει μία επιλογή από πλήθος εκδηλώσεων και μπορεί να κάνει τις επιλογές του και να τις τιμήσει, που αυτό θέλουμε κι εμείς, γιατί εκδηλώσεις χωρίς να έχουμε κόσμο να πηγαίνει δεν λέει τίποτα. Θέλω να πω ότι σαν Νεάπολη τώρα, σαν Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης, προσπαθήσαμε, συμπληρώσαμε το πρόγραμμα του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου και με κάποιες άλλες εκδηλώσεις
που προέρχονται από φορείς και συλλόγους της Νεάπολης, από καταστηματάρχες, ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότερες επιλογές να δει όποιος θέλει. Καλούμε λοιπόν όλους τους δημότες και όχι μόνο να επισκεφθούν την Νεάπολη, να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να γλεντήσουν στο αποκορύφωμα 14-15 Αυγούστου που ετοιμάζομαι ένα έτσι παραδοσιακό γλέντι. Τις 14 του μήνα θα έχουμε τον Γιώργο το Λεκάκη με τους συνεργάτες του, τις 15 τον Νίκο το Γωνιανάκη. Θα πλαισιωθούν και οι δύο βραδιές με χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακά και διάφορες άλλες δράσεις όπως ανέφερε ο κύριος Ξένος. Μιλάω για τα παραδοσιακά αθλήματα, για τον Τίμιο Σταυρό, την ποδηλατοδρομία και τον Δρύριο Δρόμο. Είναι αθλήματα τα οποία γίνονται πάρα πολλά χρόνια. Φέτο είπαμε να τα αναβαθμίσουμε, να τα οργανώσουμε καλύτερα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ εκεί. Περιμένουμε ότι θα έχουν την ανάλογη συμμετοχή και την ανάλογη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν γι' αυτό, φορείς, συλλόγους, τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου και τους καταστηματάρχες και τους χορηγούς που μπορέσανε και μας βοηθήσανε και μας βοηθάνε ούτως ώστε να οργανώσουμε όλες τις εκδηλώσεις. Για τον λόγο αυτό βγάλαμε και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι συμπληρωματικό του προγράμματος του πολιτιστικού οργανισμού, θα διανέμεται μαζί, έτσι. Ούτως ώστε να ξέρει κάποιος που μπορεί να πάει να δει κάποια εκδήλωση. Κύριε Μαρή. Για να μην επαναλαμβάνομαι τα ίδια και τα ίδια, εγώ απλά ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του ΠΑΟΔΑ, διότι υπήρχε μια άριστη συνεργασία της Επιτροπής η οποία είχε καταρτιστεί για να φτιαχτεί το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης και προσκαλώ όλους όσους αγαπάνε την Νεάπολη και τις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται να μας τιμήσουν. Έτσι είναι και εγώ θα έλεγα το εξής, ότι να καλέσουμε όλους αυτούς που αγαπούν το Μεραμπέλο να έρθουν στη Νεάπολη, όπως επίσης τους Νεαπολίτες, να επισκεφθούν και το Βραχάσι και την Ελλόντα και την Κριτσά. Σωστά. Και ο πλούτος ακριβώς είναι αυτή η ενότητα. Εκδηλώσεις γίνονται παντού, ωραίες εκδηλώσεις και αυτή η ποικιλία είναι ακριβώς ο πλούτος και η δύναμη μας. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να ενισχύσουμε τους πάντες όπου και να βρίσκονται για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι μέσα σε μια κακή ατμόσφαιρα. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Άλλωστε γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες άλλες σκέψεις, κάποιες άλλες αξίες να αναδείξουμε. Και θα έλεγα έτσι να καλέσω τον κόσμο σε μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση που γίνεται το Σάββατο για τα 100 χρόνια του Νικηφόρου Πολυτάκου, μια από τις ποιοτικότερες εκδηλώσεις και είναι μια καλή ευκαιρία να τιμηθούμε το παλιό γυμνάσιο και βεβαίως να δούμε από κοντά εξαιρετικά ποιοτικές παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση. Κύριε Μαρή, φαίνεται στο πρόγραμμα της Νεάπολης ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ συλλόγων, ιδιωτών κτλ. Τελικά στο επάνω Μεραμπέλο ισχύει τη ενώση, ισχύει. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια παράδοση εδώ στη Νεάπολη, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Υπάρχουν αρκετοί συλλόγοι και φορείς οι οποίοι έχουν μάθει να κάνουν κάποια πράγματα και να οργανώνουν κάποιες εκδηλώσεις. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε, αξιοποιήσαμε μάλλον καλύτερα το δυναμικό αυτό και έτσι μπορούμε και έχουμε συμπληρωματικά κάποιες ενδιαφέρουσες, αρκετές μάλλον ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Αρκετές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Και από τους καταστηματάρχες και από τους συλλόγους. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι το παράδειγμα εδώ της Νεάπολης και των ανθρώπων της Νεάπολης είναι σημαντικό και βλέπω ότι αρχίζει να βρίσκεται ανταπόκριση και σε άλλα μέρη. Στην Ελλούντα, στο Σύση, στον Άγιο Νικόλα θα έλεγα. Βλέπουμε και παρατηρούμε ότι αρκετοί και σύλλογοι αλλά και άτομα ενδιαφέρονται και σαν εθελοντές να συμμετάσχουν, γιατί έχουμε ένα θέμα κάνοντας τόσα πολλά και πολιτιστικά αλλά και αθλητικά δρόμενα. Η ανάγκη ανθρώπων εθελοντών οι οποίοι θα πλαισιώσουν και οι οποίοι θα βοηθήσουν είναι πάρα πολύ σημαντική. Παρατηρώντας λοιπόν και παίρνοντας παράδειγμα εδώ τους ανθρώπους, είδαμε ότι αρκετοί άνθρωποι και από τον Άγιο Νικόλα και από τις άλλες περιοχές έχουν ενδιαφερθεί
και προσφερθεί, που αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά και προσδοκημένο, να μας βοηθήσουν να στήσουμε κάτι σημαντικό και κάτι καλό, αλλά και οι ίδιοι να πάρουν, να πω, τεχνογνωσία, θα το έλεγα σαν τεχνογνωσία, για να μπορέσουν να κάνουν κάποια πράγματα στα δικά τους, στις δυο σου περιοχές. Γι' αυτό τους ευχαριστώ από την πλευρά του ΠΑΟΔΑΝ αλλά και του κομματιού του αθλητισμού. Τους προσκαλώ να έρθουν και παράλληλα μετά να κάτσουμε να συζητήσουμε αυτά όλα που εδώ πέρα διοργανώνονται, να δούμε πώς μπορούμε και στα δικά τους σημεία και χώρους αναφοράς να τα μεταφέρουμε και να κάνουμε και εκεί κάποιες εκδηλώσεις ανάλογες. Κύριε Μαρή, το διήμερο 14-15 είναι καλλιτεχνικά από δύο πολύ καλά μουσικά συγκροτήματα που θα φέρουν πάρα πολύ κόσμο στην Νεάπολη, που έτσι και αλλιώς θα έχει μεγάλη ψηφισμότητα. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του κόσμου, έχει κάτι αλλάξει στην πλατεία της Νεάπολης, με ποιο, αν γνωρίζετε με τους επαγγελματίες μιλώντας, με ποιο τρόπο θα γίνει η εξυπηρέτηση του κόσμου? Έχουμε κάνει σχετικά μια κουβέντα με τους καταστηματάρχες και πρέπει και είναι στο πρόγραμμα να κάνουμε και άλλες κουβέντες για περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που είπαμε καταρχήν, ότι επειδή πέρσι έγινε μια προσπάθεια ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και του φαγητού, εγώ τους είπα να κρατήσουν αυτό το οποίο πέτυχε, ότι είναι καλό, και αν θέλουμε να συνεργαστούμε, να το δούμε και μαζί, να συμπληρωθούμε και κάποια άλλα πράγματα. Όσον αφορά το σέρβις, την παρουσίαση και το φαγητό. Έτσι, νομίζω ότι επίσης αυτό που ζήτησα και ζητάμε όλοι και ζητά και ο κόσμος είναι να είναι οικονομικά. Ξεκινάμε από εκεί. Άρα λοιπόν προσαρμόζεται σε ένα μενού, έτσι, το οποίο θα έχει ένα μήνυμο τιμής, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, πιέζεται να είναι πάρα πολύ οικονομικό, οπότε να μπορεί κάποιος να καθίσει να διασκεδάσει και να φάει με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα σε όποιον θέλει να καταναλώσει περισσότερο σε φαγητό είτε σε μεζέδες κτλ. Έτσι να υπάρχουν δύο επιλογές λοιπόν ανάλογα με το βαλάντιο και την προϋπολογισμό του κάθε ανθρώπου. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι, ότι είναι πολύ σημαντικό που το προσπεράσαν προηγουμένως, ότι όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται εδώ και είναι αρκετές και σημαντικές, επαναλαμβάνω, είναι ελεύθερες για το κοινό. Είναι δηλαδή χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε περιόδους κρίσης έχουμε καταφέρει να είναι μουσικές εκδηλώσεις λόγου, οικαστικά, που είναι ελεύθερες για το κοινό, όπου ο πολίτης δηλαδή μπορεί να πάει, να συμμετάσχει, να αναταθεί τέλος πάντων ψυχικά, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει οικονομικό αντίτιμο. Άλλο, υπάρχει κάτι άλλο? Να τονίσουμε βέβαια ότι τουλάχιστον αυτό θέλουμε να γίνει. Τη μέρα του 15ου, από τις 6 ώρα, το είπε βέβαια ο κύριος Ξένος, αλλά να το ξαναπούμε, από τις 6 ώρα φιλοδοξούμε η πλατεία να είναι γεμάτη. Με κυρίως παιδιά, τα οποία θα κάνουν τα τμήματα αυτά που είπε ο κύριος Ξένος, παύλα, παιχνίδια, πώς τα λέμε αυτά. Έτσι και μετέπειτα να συνεχίσουν το Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν στις εκδηλώσεις. Το Σάββατο.